Γεια σας φίλοι μου και χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας από εσάς. Και σήμερα, τυχερή σας μέρα, γιατί σας δίνω εγώ όχι μία, αλλά δύο ευκαιρίες για να κερδίσετε λεφτά. Και πάμε να δούμε ποια φύλλα κερδίζουν τα λεφτά. Εδώ πέρα, μέσα στα τρία φύλλα, έχουμε ένα πρώτο τζόκερ. Τα φύλλα που κερδίζουν τα λεφτά είναι το 9. Και ένα άλλο τζόκερ. Και από την άλλη μεριά, το καταλάβαμε, έχουμε ένα τζόκερ, η ντάμα και ένα άλλο τζόκερ εδώ. Λοιπόν, δύο πακέτα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εσείς τι πρέπει να κάνετε, να βρείτε σε ποιο πακέτο βρίσκεται το εννιάρι ή η ντάμα. Ποντάρετε και κερδίζετε λεφτά. Πάρα πολύ εύκολα. Ας ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Ποντάρουμε, παράδειγμα, πάνω στο 9. Έχουμε 1, 2, 3 φύλλα. Τυλίγουμε το 9 με τα 2 μπαλαντέρια. Λοιπόν, με το 1, με το 2 και με το 3. Εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εδώ. 1, 2, 3 φύλλα και εδώ. Τυλίγουμε την ντάμα με τα 2 μπαλαντέρια. Εντάξει, λοιπόν, με το 1, με το 2 και με το 3. Ποντάρετε και σας ρωτάω σε ποιο πακέτα από τα 2 βρίσκεται το 9. Τι μου είπατε, το 9 βρίσκεται σε αυτό. Ό,τι πείτε, πάμε να το δούμε μαζί. Εδώ πέρα φίλοι μου, εγώ έχω μία ντάμα μαζί με, μόλις το καταλάβατε, με δύο τζόκερ. Ένα τζόκερ, η ντάμα και ένα άλλο τζόκερ. Αν η ντάμα είναι εδώ πέρα, πάω να πει το 9 βρίσκεται εδώ πέρα ενδιάμεσα στα άλλα δύο τζόκερ. Μόλις χάσατε. Λοιπόν, ξαναπάμε ακόμα μία φορά. Συγκέντρωση. Έχουμε την ντάμα εδώ πέρα και το 9 εδώ πέρα. Θυμηθείτε τα, γράψτε τα, να τα θυμόμαστε. Ντάμα εδώ, το 9 εδώ. Ξεκινάμε με την ντάμα. 1, 2, 3 φύλλα. Τι είπαμε, τυλίγουμε την ντάμα με τα 2 τζόκερ. Εδώ πέρα. Με το 1, με το 2 και με το 3. Πάμε εδώ πέρα. 1, 2, 3 φύλλα. Τυλίγουμε το 9 με τα τζόκερ. Εντάξει. Με το 1, με το 2 και με το 3. Ποντάρετε και σας ρωτάω, σε ποιο πακέτο βρίσκεται η ντάμα αυτή τη φορά. Τι μου είπατε, άλλοι λένε εδώ, άλλοι λένε εδώ. Παιδιά, που βρίσκεται η ντάμα. Τι μου είπατε, εδώ πέρα. Πάμε να το δούμε μαζί. Εδώ πέρα, εγώ έχω ένα εννιάρι. Όπως το βλέπετε, ενδιάμεσα τα δύο τζόκερ, φίλοι μου. Εδώ είναι το εννιάρι, ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Αν το εννιάρι είναι εδώ, πάνω να πει ντάμα δυστυχώς βρίσκεται εδώ πέρα, ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Λοιπόν, να σας βοηθήσω λίγο, θα το κάνουμε διαφορετικά. Θα βγάλω το εννιάρι από αυτό και θα βγάλω την ντάμα από εδώ. Θα βάλουμε την ντάμα εδώ και θα βάλουμε το 9 εδώ. Εντάξει, και ξαναπάμε μία τελευταία φορά. Τρία φύλλα. 1, 2, 3. Τι είπαμε κάνουμε. Τυλίγουμε την ντάμα ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Εντάξει, λοιπόν. Με το 1. Με το 2. Και με το 3. Εντάξει. Εννιάρι εδώ πέρα, τυλιγμένο ενδιάμεσα τα δύο τζόκερ. Εντάξει, και πάμε να τα ανακατέψουμε λίγο όλα αυτά εδώ διαφορετικά τώρα. Θα κάνουμε ένα κάθεμα εδώ, να μην ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, ανακατεύουμε κάπως έτσι εδώ. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σε ποιο πακέτο από τα δύο βρίσκεται αυτή τη φορά το 9. Σκεφτείτε και απαντήστε με.
Τι μου είπατε, το 9 βρίσκεται σε αυτό το πακέτο. Αυτό μου λέτε. Και πάμε να το δούμε όλοι μαζί. Εδώ πέρα, ένα πρώτο τζόκερ, ένα δεύτερο τζόκερ και ένα τρίτο τζόκερ, φίλοι μου. Αν έχω τρία τζόκερ εδώ, πού είναι το 9? Μαζί με την τάμα. Και βεβαίως, ένα τελευταίο τζόκερ. Δυστυχώς, δεν ήταν τυχερή σας μέρας και δεν κερδίσατε λεφτά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλετε να κερδίσετε λεφτά. Γι' αυτό πάμε για εξήγηση. Για να γίνει το κόλπο θα χρειαστούμε συγκεκριμένα 6 φύλλα όπως το βλέπετε εδώ μπροστά. Από μία πλευρά ένα τζόκερ κανονικό. Εγώ πήρα τζόκερ, πάρτε όποια φύλλα θέλετε εσείς. Ένα τζόκερ. Ένα δεύτερο τζόκερ. Και εδώ πέρα μία ντάμα. Όπως το βλέπετε. Απ' την άλλη μεριά, τρία φύλλα κανονικά. Τα τρία φύλλα είναι ως εξής. Έχουμε ένα εννιάρι, κούπα. Εγώ πήρα ένα εννιάρι, πάρτε ό,τι θέλετε. Ένα εννιάρι. Ένα τζόκερ κανονικό. Και μία ντάμα που βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, απούζατα, αυτή η ντάμα που βλέπουμε εδώ πέρα, από πίσω, έχει ένα εννιάρι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω μία στα γρήγορα. 6 φύλλα συνολικά. Τα φύλλα μας, 3 τζόκερ, εντάξει, κανονικά. Ένα εννιάρι, κανονικό. Μία ντάμα, κανονικά. Και μία ντάμα, από την πίσω, που βάλαμε ένα εννιά. Τα βάζουμε κάτω ως εξής. Παίρνουμε 2 τζόκερ κανονικά. Και βάζουμε την τάμα, τη διπλή εδώ πέρα. Και από την άλλη μεριά βάζουμε το 9 τέρμα κάτω, το τζόκερ στη μέση και την τάμα τέρμα πάνω. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Μία, δύο τύχες, συγγνώμη, για να κερδίσεις λεφτά. Και πάμε να δούμε ποια φύλλα κρίνουν τα λεφτά. Η πρώτη εξάσκηση που έχουμε να κάνουμε είναι το διπλό σήκωμα. Δηλαδή, κρατάμε τα φύλλα εδώ πέρα και το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι αυτό. Σμπρώχνουμε 2 φύλλα ως ένα. Αυτό. Η πρώτη άσκηση που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό. Κρατάμε τα φύλλα και σμπρώχνουμε εδώ πάνω. Και τα γυρνάμε βεβαίως ως ένα. Πρώτη εξάσκηση είναι αυτό εδώ. Αν δεν το καταφέρετε, μην κάνετε το κόλπο, φίλοι μου. Εδώ πέρα, κρατάμε τα φύλλα, σμπρώχνουμε 2 φύλλα, τα γυρνάμε ως ένα. Εντάξει, πρώτη άσκηση αυτό. Δείχνουμε ένα τζόκερ. Με την έννοια αφήνουμε ένα τζόκερ. Που δεν αφήνουμε ένα τζόκερ, αφήνουμε την τάμα κάτω. Εντάξει, κατευθείαν γυρνάμε τα φύλλα μας εδώ. Και λέμε ένα τζόκερ κάτω, που δεν είναι το τζόκερ, είναι την τάμα. Το φύλλο που κρύβει τα λεφτά είναι το 9. Και ένα άλλο τζόκερ εδώ. Εντάξει. Πάμε στο άλλο το πακέτο μας. Εδώ προσοχή, διπλό φύλλο, να μην φανεί. Τα παίρνουμε όπως είναι και αυτά, τα γυρίζουμε ανάποδα. Εδώ τραβάμε μόνο ένα φύλλο. Ένα τζόκερ που αφήνουμε κάτω. Γυρνάμε ξανά τα φύλλα μας, βάζουμε την τάμα και ένα άλλο τζόκερ. Και εξηγούμαστε τα φύλλα που κρύβουν τα λεφτά. Η τάμα και το 9. Ποντάρεις και κερδίζεις λεφτά. Και ξεκινάμε με το 9. Τα παίρνουμε όπως είναι. 1, 2, 3. Γυρνάμε ένα τζόκερ και λέμε, τελείγουμε το 9 με τα 2 τζόκερ. Εντάξει, το κλείνουμε. Κλείνοντας το πακέτο, το γυρίζουμε μία φορά στο χέρι μας. Μία. Δύο φορές το ξαναγυρνάμε, κάνουμε ένα χτύπημα και τρεις φορές το ξαναγυρνάμε. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εδώ. 1, 2 και 3. Και εδώ πέρα, τι κάνουμε, τυλίγουμε το φύλλο που υπάρχουν τα λεφτά με τα 2 τζόκερ. Εδώ μπορούμε να γυρίσουμε, να δείξουμε λίγο γρήγορα 2 τζόκερ. Τα παίρνουμε όπως είναι. 1, 2, χτύπημα και 3. Τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Σε ποιο πακέτο από τα 2 βρίσκεται το 9.
Ο άνθρωπος όπως το είδε θα μας πει εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, αυτό που σας έδειξα. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Εντάξει, εδώ τι κάνουμε. Μας λέει ότι το 9 βρίσκεται εδώ. Σμπρώχνουμε κατευθείαν τα δύο φύλλα και τα βάζουμε από κάτω. Και το λέμε δυστυχώς, εδώ έχω μία ντάμα με δύο τζόκερ. Ξαναβάζουμε και σμπρώχνουμε ξανά διπλό σήκωμα. Εντάξει, με δύο τζόκερ. Αφήνουμε κάτω και δυστυχώς εδώ είναι η ντάμα. Άμα η ντάμα είναι εδώ, πάω να πει ότι εδώ έχουμε το 9. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, ανοίγουμε και δείχνουμε ότι το 9 πέρασε εδώ πέρα. Ξαναγυρνάμε τα δύο τζόκερ, ένα πάνω, ένα κάτω. Ξαναπάμε ακόμα μία φορά. Όπως είναι τα φύλλα αυτή τη φορά, προσοχή, εντάξει, τζόκερ, ντάμα και το 9 ρητέρμα κάτω. Τα παίρνουμε ξανά εδώ. 1, 2 και 3. Τι κάνουμε, τελειώνουμε την ντάμα μας ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Εδώ πέρα. Με το 1, με το 2 και με το 3. Τρεις φορές γυρίζουμε. Εντάξει, πάμε εδώ πέρα. 1, 2, 3 φύλλα. Τελειώνουμε το 9 μας ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Εντάξει, το παίρνουμε μία, 2 και 3. Και αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε που είναι το 9, το 9 ήταν εδώ πέρα. Ζητάμε που είναι η ντάμα, που υποτίθεται ότι η ντάμα είναι εδώ. Και ξαναπάμε πάλι το ίδιο, διπλό σμπρώξιμο. Σε ποιο πακέτο βρίσκεται η ντάμα, θα μας πει εδώ. Σμπρώχνουμε δύο φύλλα, εντάξει, προς ένα. Τα βάζουμε κατευθείαν από κάτω. Και λέμε δυστυχώς φίλε μου, εδώ είναι το 9. Το γυρνάμε κατευθείαν. Ξανά διπλό εδώ πέρα, τα γυρνάμε τώρα εδώ με την έννοια το 9 βρίσκεται ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Αν το 9 είναι εδώ, πάω να πει ότι η ντάμα αναγκαστικά είναι εδώ πέρα ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Τώρα, επειδή ο φίλος μου λίγο χάζεψε, τι κάνουμε. Όπως είμαστε, τραβάμε το 9 εκτός και την τάμα. Βάζουμε την τάμα εδώ μέσα και βάζουμε το 9 μας εδώ μέσα. Και λέμε, ξαναπάμε μία τελευταία φορά. Τα παίρνουμε 1, 2, 3. Κρύβουμε την τάμα μας ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ. Με το 1, με το 2 και με το 3. Εδώ πέρα τώρα θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Βάζουμε το 9 μας ενδιάμεσα στα δύο τζόκερ που δεν έχουμε πρόβλημα, τρία φύλλα κανονικά. Εντάξει, λοιπόν, το μόνο πράγμα που ξέχασα να σας πω, μαρκάρετε, εγώ έβαλα λίγο μολύβι εδώ στη μέση, να ξέρω που βρίσκεται το 9 ενδιάμεσα στα άλλα δύο φύλλα. Λοιπόν, και τα μπερδεύουμε όπως να είναι, εδώ πέρα. Με την έννοια, με το μαρκάρισμα που έκανα, μου είναι εύκολο να ξέρω ότι το 9 το έχω τέρμα πάνω και τέρμα κάτω έχω τα δύο τζόκερ. Και σταματάμε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή ελέγχουμε το 9 τέρμα πάνω και το κλείνουμε εδώ πέρα. Ζητάμε το θεατή μας αυτή τη στιγμή σε ποιο πακέτο βρίσκεται το 9. Εδώ ή εδώ. Όπως το είδατε και εσείς, ο φίλος μας θα μας πει εδώ. Παίρνουμε τα φύλλα μας, διπλό σμπρόξιμο. Το σηκώνουμε σαν ένα εδώ. Κλακ. Δείχνουμε ένα τζόκερ. Ξανασμπρώχνουμε πάλι διπλό. Εδώ. Και μόλις αφήνουμε το 9 κάτω. Γυρνάμε. Του λέμε τζόκερ, τζόκερ και τζόκερ. Αν έχω τρία τζόκερ, πού πήγε το 9. Μαζί με την τάμα. Και βεβαίως ένα τελευταίο τζόκερ. Δυστυχώς δεν ήταν τυχερή σου μέρα. Δεν κερδίζεις λεφτά. Εσείς το μάθατε, ελπίζω, μακάρι να κερδίσετε λεφτά φίλοι μου. Καλή εξάσκηση και μην βιαστείτε να το κάνετε. Πρώτο κόλπο, το εξήγησα, το διπλό σήκωμα. Τα φύλλα, διπλό σήκωμα. Θα φανεί ως ένα. Εντάξει. Εντάξει, τώρα το κάνουμε τρία τζόκερ, αυτό εδώ, παράδειγμα. Εδώ έχουμε το διπλό,
ας πάρουμε ένα άλλο εδώ πέρα, τρία φύλλα διάφορα. Εντάξει, δηλαδή την τάμα δεν θα τη βρούμε ποτέ σου. Εδώ πέρα. Βλέπουμε πάντα το εννιάρι. Γιατί δύο φύλλα. Η εξάσκησή μας είναι αυτή εδώ. Εδώ πέρα. Και αφήνουμε ποτέ το 9 και το 9 το έχουμε εδώ. Εντάξει. Καλή εξάσκηση και καλή διασκέδαση σε όλους.